Στιγμή είμαστε οριακά και γι' αυτό άλλωστε επιμείναμε να μαζεύτουν οι υπογραφές, να γίνει αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια και δεν αποφασίστηκε να συζητηθεί την προηγούμενη φορά στις 15 του μηνός για να έχουμε άνεση χρόνου. Είμαστε εντός των χρονικών περιθωρίων, άρα αυτή η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα έχει αξία, η απόφαση για την προσφυγή, στο ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τους περιβαλλοντικούς όρους του ορυχείου Αμιντέο, που επί της ουσίας μετατρέπουν 40.000 στρέμματα αγροτικής και δασικής γης σε φωτοβολταϊκά και ειδικά για την αγροτική γη τη μηδενίζουν κυριολεκτικά. Και για αυτή τη διαδικασία, με αυτή τη τεράστια αλλαγή, δεν τηρήθηκε καν η διαδικασία της διαβούλευσης, που είναι πάρα πολύ αυστηρή και στο εθνικό πλαίσιο και στο κοινοτικό πλαίσιο, δηλαδή δεν ζητήθηκε η άποψη καν του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην ουσία, επ' αυτού προσφεύγουμε, σύν για όλα τα άλλα, ότι γίνεται κατάτμιση των φωτοβολταϊκών, ότι δεν υπάρχει γενικό περιφερειακό πλαίσιο, ότι δεν προβλέπεται η αποκατάσταση, δεν έχει κατατεθεί μελέτη αποκατάστασης των ορυχείων και γίνεται μια διαδικασία η οποία στην ουσία εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτων. Αυτή τη στιγμή είναι η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ σημαντική. Αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μια μεγάλη ευθύνη. Γιατί σε κάθε μετάβαση, πόσο μάλλον όταν είναι ενεργειακή, συγκρούονται συμφέροντα. Εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να είναι στον αέρα όλα. Οι τηλεθερμάνσεις, ο ενεργειακός χώρος για τις επιχειρήσεις μας, τα χρήματα του Ταμείου Δυτικής Μετάβασης, η ανεργία, όλα αυτά να μην έχουν απαντηθεί, να μην έχει γίνει καμία επένδυση και αυτή τη στιγμή να καταστρατηγούνται ακόμη και αυτά που ήταν κατοχυρωμένα με περιβαλλοντικούς όρους του 2021. Και όλο αυτό άλλαξε, ενώ το 2021 αποφασίστηκε αυτό, το 2021, ήρθαν 4 μήνες μετά και άλλαξαν τους περιβαλλοντικούς όρους σε βάρος της περιοχής και δεν ζήτησαν κάτι γνώμη μας. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς της περιοχής, γιατί σήμερα είναι η σειρά του Αμιντέου, της Ορδέας και της Φλόρινας. Χθες ήταν της Κοζάνης, πριν ήταν της Γαλατινής, της Χιάτιστας. Κάθε φορά λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που όσο το αντιμετωπίζουμε διασπασμένοι και όχι δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο για να προφυλάξουμε τα σφαίρα της περιοχής, τόσο θα χάνουμε. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή αυτό θα ζητήσουμε. Να μπει μπροστά ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή, από δίπλα οι δήμαρχοι, από δίπλα εμείς ως αντιπολίτευση και όλοι μαζί να πούμε οι βουλευτές και όλοι μαζί να πούμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Δηλαδή αυτά που συζητάμε σήμερα κύριε Πιτσιάβα, να ξέρετε ότι έχουν ήδη πάρει για αυτά τα φωτοβολταϊκά του Αμιντέου, έχουν ήδη πάρει 186 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσα πήρε η Δυτική Μακεδονία? Κανένα. Τίποτε. Μηδέν. Μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξυπηρετούνται συνέχεια συμφέροντα τρίτων εκτός περιοχής και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια είναι η γερμανική RWE η οποία είναι πίσω από τη ΔΕΗ ανανεώσιμες. Εάν δεν το αποδεχτεί το αίτημά σας η Περιφερειακή Αρχή, θα προχωρήσετε μόνοι σας? Είναι πολύ θετικό ότι εμείς τουλάχιστον ως αντιπολίτευση έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε. Έχουμε την ελπίδα ότι θα συνταχθούν και οι δήμαρχοι και παρόλα αυτά θα υπάρξει όντως ένα ενιαίο μέτωπο, παρόλα αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να έχουμε λιγότερη παρεμβατική δύναμη αν πάμε χωρίς την Περιφερειακή Αρχή. Να πούμε ότι ήδη για το ορυχείο της Πτολεμαΐδας εμείς έχουμε προσφύγει μόνοι μας για τον ίδιο περίπου λόγο ως παράταξη της αντιπολίτευσης. Παίρνει συνεχώς αναβολές η εκδίκαση της υπόθεσης για τα ορυχεία Πτολεμαΐδας. Αυτό κάτι σημαίνει. Αν ήταν τόσο απλό, θα το εκδίκαζαν, θα χάναμε, θα τελείωνε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία εξέλιξη η οποία γίνεται ακόμη χειρότερη με το Αμίντεο.